Να καλησπερίσω τους καλεσμένους μας. Έχουμε πάει πλέον στην συζήτηση για την περιφέρεια Κρήτης, αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού. Να τους καλησπερίσω. Είναι ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας του κυρίου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφαγιανάκη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και ο κύριος Βαγγέλης Παπαδάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Κρήτη μπροστά του κυρίου Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει λίγες ημέρες, κύριε Ξυλούρη, για την ώρα της κάλπης και νομίζω ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο ενδιαφέρεται να μάθει για το διακύβευμα της κάλπης αυτής. Και είστε σε μια παράταξη που διεκδικεί εκ νέου να βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας. Τι έχετε να τους πείτε λοιπόν για αυτή την διεκδίκηση? Όντως είναι, οι μέρες είναι πολύ λίγες, είναι 10-12 μέρες ακόμα. Να πω όμως ότι είναι ένας αγώνας πολιτισμένος και αυτό τιμά όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο καθένας για την παράταξή του και για τον εαυτό του. Και νομίζω ότι δείχνει και το επίπεδο της συζήτησης που θα γίνει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα επόμενα 5 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ιονός. Τι έχουμε να πούμε στον κόσμο? Στον κόσμο απευθυνόμαστε και τους λέμε να δουν τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι 8 χρόνια πια, 8-9 χρόνια κοντά. Τι έγινε σε έναν θεσμό καινούριο, πώς εδραιώθηκε στην συνείδηση του κόσμου αλλά και στην διοίκηση ως του κράτους, θα έλεγα, της δομής του κράτους. Τι έχει κάνει αυτός ο θεσμός και τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι η θεσμοθέτηση της περιφέρειας έγινε στη δική μας περιφέρεια, φαντάζομαι και σε άλλες, έγινε ίσως με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ένας καινούριος θεσμός θέλει το χρόνο του να οριμάσει και να γίνει συνείδηση στον κόσμο και έκανε αυτά που έχει κάνει, τα οποία μπορώ να τα απαριθμίσω και νομίζω ότι ο κόσμος τα ξέρει, έτσι ώστε σήμερα να είναι στη θέση να μπορεί να υλοποιεί, να σχεδιάζει και να υλοποιεί για τα επόμενα χρόνια για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας, της επόμενης 20ετίας. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε ως Κρήτη, ως περιφέρεια Κρήτης και διοικητικά και θεσμικά. Και διεκδικούμε αυτά που ήδη έχουμε κάνει ή αυτά που σχεδιάζουμε ή αυτά που είναι σε εξέλιξη, ναι, να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε για να έχουμε τα επόμενα χρόνια καλύτερα από όσο ήδη το περιμένουμε. Κύριε Παπαδάκη, τι ελλείψεις, τι κενά εντοπίζετε εσείς στην θητεία του κυρίου Αρναουτάκη τα χρόνια που πέρασε και στο πρόγραμμά του φυσικά, όπως ο ίδιος το θέτει προς την κοινωνία? Θα σταθώ σε ένα σημείο του λόγου του κυρίου Ξυλούρη. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Σίγουρα. Η αντεπαράθεση πρέπει να στέκει και να υφίσταται σε επιχειρήματα τεκμηριωμένα. Εμείς διαφωνούμε με όλα αυτά. Εγώ προσωπικά διαφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο κύριος Ξυλούρης. Θεωρώ αδιανόητο σε αυτά τα 9 χρόνια να μην έχουν γίνει βασικά έργα υποδομής. Mm-hmm. Η Κρήτη, η περιφέρεια Κρήτης να υπολείπεται των υπολείπων περιφερειών. Θεωρώ αδιανόητο να μην απορροφούμε πόρους που μας δίδονται, να χάνουμε ευκαιρίες σε μια εποχή πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολη, με οικονομική κρίση, με ανεργία. Θεωρώ αδιανόητο να χάνονται ανθρώποι, θεωρώ αδιανόητο να χάνονται περιουσίες, να μην υπάρχει μια ασφάλεια στο δικό μας δίκτυο, να μην υπάρχουν βασικά έργα υποδομής όπως για την αντιμετώπιση και των καταστροφών, της λειψιδρίας, ένα σωρό θεμάτων που υπάρχουν. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε μηδενιστές, έτσι, γιατί δεν θέλω να είμαι ποτέ. Θεωρώ όμως ότι η Κρήτη είναι πίσω, πραγματικά πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Παράδειγμα θα μπορούσα να δώσω ότι τη 10η θέση που έχει ελεγχθεί πάρα πολύ. Μιλάτε για την απορρόφηση των κονδυλίων. Ναι, ας θα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα τα πράγματα. Και κύριε Ξυλούρη, η αλήθεια είναι ότι η απορρόφηση των κονδυλίων και σε ποια θέση βρίσκεται η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται συνεχώς στη δημόσια συζήτηση και στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους συνδυασμούς που διεκδικούν την περιφέρεια Κρήτης. Λογικό είναι να ακούγεται, η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Κυρία Σφακιανάκη, θα σας πω.
γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, να δείτε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, καταλάβαμε και ο κόσμος. Όχι... Να θέσω το ερώτημα, κύριε Ξυλούρη. Γιατί υπάρχει κατάταξη για την Κρήτη, ότι εμφανίζεται λοιπόν στη 10η θέση στην αγορά. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Παπαδάκη που το βάζει το θέμα, γιατί κάποια στιγμή θα έπρεπε να απαντηθεί από εμάς χωρίς ερώτημα, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να αισθανόμαστε ότι κάτι υπάρχει πίσω από αυτό. Mm-hmm. Κοιτάξτε. Υπάρχουν προγραμματικές περίοδοι, οι οποίες 7 ετίες είναι συνήθως, και αξιολογούνται με κάποιους συντελεστές, δεν αφορά τον κόσμο, αλλά λέει αν απορροφήσεις τα χρήματα που έχουν σχεδιαστεί ή και πας παραπάνω, παίρνεις και μπόνους υπεραπόδοσης. Αυτό στην Κρήτη έχει γίνει κατά κόρον, είναι η πρώτη περιφέρεια, δεν θα έλεγα η μοναδική, αλλά είναι από τις ελάχιστες που παίρνουν μπόνους υπεραπορρόφησης. Τώρα θα μου πείτε γιατί εμφανίζεται στη 10η θέση. Ναι. Υπάρχουν χρήματα τα οποία δίνονται στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, mm-hmm. και για κάποιους λόγους τεχνικούς, αν θέλετε, σε άλλες περιφέρειες μιλάω, μεταφέρθηκαν χρήματα, για παράδειγμα 50 εκατομμύρια από τη μια προγραμματική περίοδο στην επόμενη. Γιατί, αν θέλετε, είναι και τεχνικό για να εξοικονομηθούν χρήματα. Υπάρχουν παράμετροι διάφορα. Κάτι που λέτε ότι το έχουν κάνει άλλες περιφέρειες, λοιπόν, έτσι. Το οποίο είναι βάρος τους, δεν είναι υπέρ αυτού που το κάνει. Αυτό αλλάζει την κατάταξη με κάποιο τρόπο. Όταν λοιπόν έχω στο προηγούμενο πρόγραμμα 50 εκατομμύρια, για παράδειγμα, τα οποία έχουν δουλευτεί σε ένα βαθμό και μεταφέρονται στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ήδη υπάρχει απορρόφηση των 25, των 20 εκατομμυρίων από χρήματα που έχουν δουλευτεί πριν, αλλά χρεώνονται και λογαριάζονται σε αυτήν την προγραμματική περίοδο. Mm-hmm. Αν λοιπόν δει κανένας τα νούμερα, τα χρήματα που έχουν απορροφηθεί από τη συγκεκριμένη περίοδο, την τωρινή που ζούμε, το 2014-2021, πόσα χρήματα έχουν σχεδιαστεί και πόσα έχουν απορροφηθεί από τα χρήματα, ξαναλέω, αυτήν την περίοδο, είμαστε στην πρώτη θέση. Mm-hmm. Φαίνεται άρα, όμως, είναι τεχνικό το ζήτημα. Έτσι, αριθμητικό. Θα πω ένα παράδειγμα. Θα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Γιατί επειδή τα ζούμε από μέσα, ξέρουμε τι συμβαίνει. Υπήρχαν κάποια χρήματα για το εξάντι Πάνορμος, τα οποία προβλεπόταν να γίνει ο δρόμος στο Βόα και πάνω, τα οποία μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο, αν θέλετε, εις βάρος της Κρήτης, από το Υπουργείο. Αν αυτά τα χρήματα υπολογιζόταν σε εμάς και είχαν δουλευτεί ένα μέρος, θα ήμασταν πολύ ψηλά. Δεν είναι όμως η αλήθεια αυτή. Αυτά ανήκαν στην προηγούμενη περίοδο. Τα πήρε λοιπόν το κράτος, τα πήγε στην επόμενη περίοδο, mm-hmm. μειώθηκε το ποσό που θα απορροφήσει η περιφέρεια στην καινούργια περίοδο και έχει απορροφηθεί ένα ποσό από την προηγούμενη. Και φαίνεται ότι έχει απορροφήσει. Τα απόλυτα νούμερα όμως για το σχεδιασμό που έχει γίνει είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι έτσι. Κατάλαβα τι λέτε. Κύριε Παπαδάκη, υπάρχει λοιπόν. Πραγματικά έχουμε να εδώ έτσι. Μια φοβερή κατάσταση, να αισθανόμαστε ότι είμαστε πρώτοι. Ας κάνουμε λοιπόν μια βόλτα στο δικό μας δίκτυο, να δούμε πόσο πρώτοι είμαστε. Ας κάνουμε μια βόλτα στα χωριά, στις πόλεις, στους δήμους, να δούμε πραγματικά πού είμαστε πρώτοι, και ας κάνουμε μια βόλτα σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιφέρειες, να δούμε πώς θα αισθανθούμε όταν πηγαίνουμε στην Εγνατία και πώς θα αισθανόμαστε όταν περνάμε στο ΒΟΑΚ. Πώς αισθανόμαστε κάθε μέρα που σκοτώνονται ανθρώποι στο εθνικό μας οδικό, υποτίθεται εθνικό μας οδικό δίκτυο εδώ. Πραγματικά, τεχνικά δεν μας πείθει. Δεν μας πείθει αυτό το story του πρώτου. Δεν είμαστε πρώτοι. Πραγματικά δεν είμαστε πρώτοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική. Δεν αξιοποιούνται και σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόροι όπως θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Δυστυχώς με τη φιλοσοφία ότι είμαστε άριστοι. Θα σας πει κάποιος όμως ότι δεν μπορεί να μην έχει γίνει και τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Μα σας είπα, δεν είμαι μηδενιστής. Μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύ περισσότερα πράγματα. Και είμαστε πίσω σαν περιφέρεια. Και το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Ότι είμαστε ανοχήρωτοι. Ναι, μεν υπήρχε αυτή η φυσική καταστροφή. Αυτό όμως φοβερό το πράγμα το οποίο έγινε. Πρέπει να απαντήσω όμως. Χαίρομαι που στο επιχείρημα που προέβαλα όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, γιατί κάποιες περιφέρειες φαίνονται πιο πάνω στη σειρά, δεν μπορεί να απαντηθεί γιατί είναι αμίληκτο. Η αριθμή είναι ξεκάθαρη. Η εκτίμηση ότι δεν έχει γίνει κάτι είναι ποιοτική και όχι ποσοτική. Το ποσοτικό όμως είναι ξεκάθαρο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Είμαστε μπροστά σε ό,τι αφορά την απορρόφηση, και ξεκαθαρίζω κάτι. Να σας πω όμως, κυρία Σφακιανάκη. Ναι, για να προχωρήσουμε και λίγο τη συζήτηση. Η Εγνατία, που καλώς έγινε στην υπόλοιπη χώρα
και η Παθέ και η Ιωνία, καλώς έγινε, δεν έγινε από κανένα περιφερειάρχη της Βορείου Ελλάδος. Έγινε από το Υπουργείο, από το εκάστοτε Υπουργείο. Δυστυχώς έτσι θα συνεχίσει να γίνεται. Πάμε λοιπόν, γιατί μου δίνετε πάσα τώρα. Πρέπει να το πω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι εκεί. Ολοκληρώστε. Ότι ο Περιφερειάρχης και προχθές που ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ, προχθές, πρόσφατα, ζητάει επίμονα. Δώστε μας ως Περιφέρεια την αρμοδιότητα να απορροφήσουμε και να υλοποιήσουμε εμείς ως Περιφέρεια. Με προλάβατε, κύριε Ξυλουρή. Το θέμα δεν είναι. Δεν έκανε τώρα, λοιπόν ούτε μιλάμε για αρμοδιότητες. Μιλάμε για αρμοδιότητες. Το θέμα είναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδάκη. Μιλάμε για αρμοδιότητες. Γιατί δεν έχουμε διεκδικήσει όλα αυτά τα χρόνια, θα πει κάποιος, να έχουμε την αρμοδιότητα του ΒΟΑΚ, ακόμα και τη συντήρηση, ακόμα και την πολύ απλή εργασία που πρέπει να γίνει. Είδαμε τι έγινε και με τις καταστροφές και δεν μπορούσε η Περιφέρεια, ήθελε. Και δεν μπορούσε να ευχαριστώ παρέμβει. Πάντως. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να μου δώσετε όμως και εμένα το λόγο, γιατί θέλω να το τοποθετώ συγκεκριμένα σε αυτό. Γιατί εγώ δεν διαφωνώ ως ένα βαθμό. Διαφωνώ όμως πού. Διαφωνώ ότι δεν υπάρχει πολιτική πίεση διεκδίκησης σε επίπεδο περιφέρεια στην πράξη, έτσι ώστε να υλοποιηθούν έργα πολύ σημαντικά. Είναι μια εκτίμηση. Έτσι, πολύ σημαντικά. Βεβαίως. Τι κάνουν οι υπόλοιπες περιφέρειες. Με τους ίδιους όρους δουλεύουν και οι υπόλοιπες περιφέρειες. Πώς λοιπόν καταφέρουν οι υπόλοιπες περιφέρειες και έχουμε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης, αυτό το επίπεδο υποδομών και εμείς εδώ η Κρήτη είμαστε σε αυτό το πράγμα που κάθε μέρα βιώνουμε ένα θάνατο. Κάθε μέρα στεναχωριόμαστε. Πώς αισθανόμαστε, πώς μπορούμε να αισθανθούμε. Λοιπόν, είναι μόνο παραγωγικό, είναι πολυπαραγωγικό. Έτσι. Δεν μπορούμε όμως να ζούμε σε αυτή την ωρεοποίηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή η ωρεοποίηση στην πράξη δεν υπάρχει. Να τον αφήσουμε να απαντήσει, κύριε Ξυλουρή. Καμία ωρεοποίηση. Εγώ πάντως ειλικρινά θεωρώ ότι παίζω μπάλα στο γήπεδό μας σε αυτό το κομμάτι. Δεν μου αρέσει το να στεκόμαστε πάνω από θανάτους, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που αφορά τους ανθρώπους, όλους μας. Και είναι λυπηρό. Το προσπερνώ, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν θέλω να πω τη βαριά λέξη. Σαφέστατα, μικροπολιτική δεν κάνουμε όχι, πάνω. Αλλά αισθάνομαι κάτι σαν πολίτης. Πολλές φορές έχω έρθει σε αυτό το σημείο και λέω γιατί άλλο ένα παιδί. Ναι. Κάτι χειρότερο θα έλεγα. Να σας πω κάτι γιατί δεν γίνεται στη συντήρηση, γιατί δεν μας τα δίνουν, γιατί τα έχει το Υπουργείο, γιατί. Ξαναλέω, πρόσφατα που ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ στον δρόμο της Μεσαράς, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, είναι η τελευταία φορά που το είδαμε, έθεσε το θέμα στον Πρωθυπουργό. Έχει τεθεί κατ' επανάληψη, έχει τεθεί με επίταση σε όλους και στους προσέξτε και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι μόνο τώρα, και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα σε κάποια ημερίδα που έκανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, σε προηγούμενη πριν από μερικά χρόνια, είπε μια ατάκα που εμένα προσωπικά με εξέφραζε ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι καλύτερη μηχανική, λέει, η μηχανική του Υπουργείου από τους μηχανικούς που έχει η Περιφέρεια, όχι μόνο η Κρήτη, η όλη η Περιφέρεια. Γιατί δεν μας τα δίνεται. Και δεν αφορούσε ούτε την προηγούμενη ούτε την τωρινή, αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Υπάρχει, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, μια θα έλεγα γενικότερη πολιτική που λέει στα Υπουργεία, στην κυβέρνηση. Επειδή είναι μεγάλα έργα, επειδή είναι εθνικός σχεδιασμός, τα κρατάει για πάρτι τους. Έχω την εκτίμηση για ποιο λόγο γίνεται και μπορεί να το καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι το κρατάει γιατί είναι μεγάλα έργα και θέλει να κάνει τη δική της πολιτική. Θεμητό. Όμως, υπάρχει ένα ζήτημα επιπλέον στην Κρήτη, θεωρείται ευρωπαϊκό, διευρωπαϊκό δίκτυο και δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κακώς και αυτό. Κυρία Σφαγιανάκη, να σας πω όμως κάτι. Πολλές φορές περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε κλαδιά που μπορεί να φράζουν ενδεχομένως και τα σήματα ή τα φώτα που δεν ανάβουν καμιά φορά γιατί υπάρχουν και εκεί αιτίες. Κλέβουν τα καλώδια, για παράδειγμα. Ξέρετε ότι αυτά τα έχει αναλάβει η Περιφέρεια με ρίσκο στα όρια της νομιμότητας. Εάν συμβεί κάτι. Να παίζουμε στα όρια της νομιμότητας τέτοιες περιπτώσεις. Το κάνουμε. Το είδαμε και στις καταστροφές. Το κάνουμε. Το είδαμε και το άδειξαμε. Και το κάνουμε και είναι η Περιφέρεια εκεί. Δεν αφήνει τα κλαδιά, για παράδειγμα. Μάλιστα. Δεν αφήνει τις μπάρες. Δεν αφήνει τα φώτα. Γιατί δεν είναι αρμοδιότητα όμως, αλλά περιμένουμε το Υπουργείο να έρθει να ανάψει τα φώτα. Δεν θα το κάνουμε. Mm-hmm. Γίνεται λοιπόν η συντήρηση από εμάς. Μακάρι, ευχόμαστε, πιέζουμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες σε εμάς. Κατανοητό. Το θέμα των αρμοδιοτήτων είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και για τον ΒΟΑΚ. Θέλετε να κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Παπαδάκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε. Κάναμε focus πάνω στο ΒΟΑΚ. Μακάρι να ήταν μόνο ο ΒΟΑΚ.
Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν σημεία και αρμοδιότητες της περιφέρειας που είμαστε στο ίδιο τραγικό επίπεδο. Μην μου ανοίγετε άλλα θέματα όμως. Μην μου ανοίγετε άλλα αλλά θέματα. Αλλά νομίζω δώσαμε πάρα πολύ. Ναι, μπορούμε. Να πω εγώ ένα παράδειγμα, γιατί το παράδειγμα είναι και αν θέλετε και ένας τρόπος να το δει κανένας. Ο δρόμος Ηράκλειο Αρκαλοχώρη Βιάνος, σήμερα, τώρα που μιλάμε, έχει δημοπρατηθεί η παράκαμψη του Αρκαλοχωρίου τώρα και γίνεται η διαπλάτηση του κόμβου στο Καταλαγάρι. Τώρα που μιλάμε, 12,5 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια προϋπολογισμό, δεν είναι το κόστος τόσο. Τα έργα όσα μπορούν να ενταχθούν και εντάσσονται, υλοποιούνται και υλοποιούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από όσο μπορεί κανείς να καταλάβει μέσα στον δικαιώνα της γραφειοκρατίας που δυστυχώς το έχει η χώρα. Πέρα από τον ΒΟΑΚΑ έχετε αρμοδιότητες, ένα τεράστιο κομμάτι του δικού δικτύου. Βεβαίως. Κύριε Παπαδάκη, καταλαβαίνω ότι και για εσάς είναι προτεραιότητα, γιατί σαφέστε, μας πιέζει ο χρόνος και το λοιπόν οδικό δίκτυο το βάζετε πολύ ψηλά στην ατζέντα. Πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και έχουμε και να αφιερώσει πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και να το επικοινωνήσουμε και στο πρόγραμμά μας. Γιατί οι υποδομές αποτελούν σε ένα μεγάλο βαθμό το α και το ω για την ανάπτυξη του τόπου, της περιφέρειας. Και συνδέονται με πάρα πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, αν έχουμε κακές υποδομές, για παράδειγμα, πώς θα έρθει το ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας του τάδε. Ναι, χάνονται ανθρώποι. Είναι πολύ τομείς. Δηλαδή είναι. Αλλά δεν είναι όμως το μοναδικό. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα σας δώσω λίγο όρους debate τώρα, θα μου επιτρέψετε. Θέλω ένα λεπτό καθένα σας, κύριε Ξυλούρη, ξεκινώντας από εσάς. Γιατί λοιπόν ο κόσμος στις κάλπες να ψηφίσει Κρήτη Ζωή μας και εσάς προσωπικά. Ψηφίζοντας καταρχήν, σταυρώνοντας εισαγωγικά εμένα, ψηφίζει το συνδυασμό. Η προσπάθεια είναι να εκλεγεί ο συνδυασμός και προφανώς ο προσωπικός αγώνας ο δικός μου και του καθένας μας θέλουμε να δικαιωθεί. Γιατί λοιπόν Κρήτη Ζωή μας, γιατί τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Γιατί έχει αποδείξει ότι είναι εδώ, έχει τις πόρτες του ανοιχτές, έχει τα μάτια του ανοιχτά, έχει αν θέλετε επαφή με την Ευρώπη, με την Ελλάδα, με τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορεί να σχεδιάσει αυτό που θέλουμε όλοι μας την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας, της επόμενης 20ετίας. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Κάθε μέρα δείχνει, φαίνεται ο Σταύρος, ο Αρναουτάκης και η ομάδα και η παράταξη πώς μπορεί να υλοποιήσει το σχεδιασμό που έχει στο τραπέζι, πώς βήμα-βήμα το υλοποιεί και βλέποντας ποια είναι η Κρήτη του μέλλοντος και όχι του μακρινού μέλλοντος της επόμενης δεκαετίας ή 20ετίας, ετοιμάζει τις υποδομές έτσι ώστε όχι μόνο με έργα υποδομής, αλλά επειδή το αφήνουμε πολλές φορές έξω από το τραπέζι, τα ενεργειακά που θα παίξουν ρόλο στα επόμενα 50 χρόνια στην Κρήτη, έχει προετοιμαστεί το έδαφος έτσι ώστε να υποδεχτεί τις μεγάλες επενδύσεις, την αλλαγή της φυσιογνωμίας της Κρήτης, που ήδη είναι στα σκαριά. Και εμείς αυτό το έχουμε ήδη προετοιμάσει. Μεγάλες προκλήσεις λοιπόν μπροστά της η Κρήτη και έχει να τις διαχειριστεί. Κύριε Παπαδάκη, ίδιο ερώτημα σε εσάς. Γιατί η Κρήτη μπροστά, πολύ πολύ σύντομα. Είμαστε η μοναδική πλέον δύναμη η οποία ο πολίτης μπορεί να στηριχτεί πάνω της, έτσι ώστε η Κρήτη να πάει μπροστά. Θα ήθελα σε αυτό να πω μια λέξη. Έχουμε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο αφορά όλους τους τομείς. Το οποίο θα παρουσιαστεί και αύριο από τον υποψήφιο περιφερειάρχη του παράταξή μας, τον Αλέξη Παπακογιαννάκη, και όπου σας καλούμε και όλους τους πολίτες να παρευρεθούν. Θα ήθελα όμως να θυμηθούν, πριν αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν, να θυμηθούν πόσες ευκαιρίες έχουν χαθεί όλα αυτά τα χρόνια, να σκεφτούν τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα σε όλους τους τομείς, πραγματικά σε όλους τους τομείς, αλλά τι οφείλουμε να κάνουμε εμείς, ποιο είναι το χρέος μας απέναντι στον τόπο μας, να αναλογιστούν αν μπορούν να εμπιστευτούν ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά γύρισαν την πλάτη, αδιαφόρησαν 9 χρόνια τώρα και να αποφασίσουν
να βάλουν την Κρήτη μπροστά. Άστε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει δίλημα. Επίσης θα ήθελα, γιατί είμαστε εδώ, είμαστε εδώ για να δώσουμε και το δικό μας το προσωπικό στίγμα. Θα ζητάω λοιπόν από τους πολίτες τη στήριξή τους στο πρόσωπό μου, έτσι ώστε με τη συμμετοχή μου να γίνω η φωνή τους, δηλαδή μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και να προσπαθήσουμε να πάμε την Κρήτη μπροστά. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αν εκλεγείτε λοιπόν, και ιδίως σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Να είστε καλά.